Τι λέγεται ότι έχουν τα μαλλιά μου? Τα θες πιο νεανικά? Ναι. Και ο ροκ? Όχι. Και ο pop? Έτσι, εδώ είναι πιο ωραία. Εδώ είναι πιο καλά. Ό,τι πει το παιδί μας. Ό,τι πει το παιδί μας! Η αλήθεια να λέγεται ότι πήγα να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου, θα έκανα βίντεο με σένα. Εντάξει. Πάλι καλά. Αυτό είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι η Γεωργία. Μου το λες, Γεωργία, ακούγεται πάρα πολύ. Στεγνώ. Το γογό έχει και συνέστημα, πα. Έχει και συνέστημα. Μόνο εγώ σε αποκαλώ γογό συνεχώς. Όχι μόνο εσύ, και οι συνδρομητές. Βεβαίως. Και οι συνδρομητές μας. Είναι το καλλιτεχνικό σου το γογό. Ναι. Και το ουσιαστικό σου και το αυθεντικό σου και το τρυφερό σου. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε καθώς ξεκινάμε χαλαρά, φτιάχνουμε την εικόνα μας, χαλαρά, όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο έκτο βίντεο, όπου κάνουμε εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση. Έκτο. Βίντεο. Όχι στο έκτο κεφάλαιο, ξέρω ότι προσδοκάς. Το έκτο κεφάλαιο. Όχι. Το ξέρω. Όχι, ναι. Εσείς δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Το προσδοκώ και εγώ, μην ανησυχείς. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, next week. Next week ξεκινάνε τα ωραία. Ωραία. Θα αρχίσουμε να διάρτες. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», το οποίο φυσικά δεν κυκλοφορεί όπως κανένα άλλο βιβλίο μου. Θα βρούμε νέα. Φορά το λέω. Θα βρούμε νέα, όπως το λένε. Θα αποφασίσουμε σε ποιο νέο εκδοτικό οίκο θα πάμε και θα επανεκδοθούμε, κυρίες και κύριοι. Αν το θέλετε, θα μπορέσετε, αλλά σε λίγο καιρό. Ναι. Πρώτα έχουμε μετακόμιση. Α, μπράβο. Και έχεις ζωγραφίσει εσύ το καθρεφτάκι? Εγώ το ζωγράφισα. Λοιπόν, κάποιος κάνει θόρυβο, εγώ ακούω θόρυβο. Βρύση. Αυτά είναι. Η βρύση, εγώ κατευθείαν. Η βρύση είναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα εμβόλυμο επεισόδιο, το οποίο ήταν και οδηγητικό. Επειδή τότε πηγαίναμε Λευκωσία. Ναι. Κάναμε κάτι δουλειές τότε. Και έγινε ξαφνικό αυτό το μήνυμα για το gaslighting και κάναμε ξαφνικό βίντεο. Γι' αυτό το παιδί μας τα λέει, σου λέει, τι γίνεται, έχει το βίντεο, έχει το κεφάλαιο. Όχι, είναι έκτο βίντεο, αλλά θα διαβάσουμε από το πέμπτο κεφάλαιο. Μάλιστα. Και είπαμε ότι τα βίντεο μας απευθύνονται σε παιδιά 12 ετών και πάνω. Μπορεί να είναι και 128 ετών. Αλλά θα είναι πάνω από 12. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, γογό μου, το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου έχει τίτλο «Συνεξάρτηση. Αυτή η μάστιγα». Λάθος τόνο. Αυτή η μάστιγα. Μια χαρά το διάβασες. Λοιπόν, ξέρεις τι σημαίνει συνεξάρτηση? Όχι. Το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω. Ετοιμάσου να μάθεις. Ωραία. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, διαβάζω από το βιβλίο, από το πέμπτο κεφάλαιο. Η συνεξάρτηση δεν είναι μια συγκεκριμένη ξεχωριστή ψυχική διαταραχή. Δεν είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή όπως είναι η κατάθλιψη ή το άγχος. Ακόμη δεν έχει καταχωριστεί ως τέτοια. Είναι μια κατάσταση, μια ψυχική συνθήκη, ένα στυλ προσωπικότητας του συνεξαρτητικό, και έχει να κάνει με τον τρόπο που συνδέεται ένας άνθρωπος ως συνεξαρτώμενος με τους άλλους ανθρώπους. Ο όρος αυτός είναι μοντέρνος, είναι καινούριος στον χώρο της ψυχολογίας. Όταν λέω μοντέρνος και καινούριος, εννοώ έχει 1-2 δεκαετίες που ασχολούμαστε με αυτόν και έχει προκύψει. Okay. Σχεδόν 20 χρόνια δηλαδή. Ναι. Είναι λίγα όμως αυτά τα χρόνια για μια επιστήμη. Μπορεί να είναι πολλά για τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά για μια επιστήμη είναι λίγα χρόνια για να θεμελιωθεί μια καινούργια έννοια. Όμως τη χρησιμοποιούμε πλέον στην πρακτική. Ναι. Την έχουμε φέρει από τη θεωρία και από την έρευνα στη
Στην πράξη εξακολουθεί όμως να βρίσκεται και στην έρευνα και στη θεωρία. Ο όρος συνεξάρτηση προέκυψε από τη δουλειά και τη βιβλιογραφία των ομάδων αυτοβοήθειας 12 βημάτων, τα οποία γνωρίζουμε τα αρχικά AA, ανώνυμα αλκοολική. Έχεις ακούσει το AA ποτέ? Εσύ τι λες? Σε καμιά σειρά το έχεις δει? Όχι. AA. Οι AA είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εθισμό. Συνήθως είναι ο αλκοολισμός αυτός ο εθισμός και μαζεύονται συνήθως στην Αμερική σε υπόγεια εκκλησιών, σε δωρεάν αίθουσες δηλαδή, όπου ακολουθούν το πρόγραμμα των 12 βημάτων, που είναι ένα πρόγραμμα ομαδικής αυτοβοήθειας, όπου ένα στηρίζει τον άλλον για να καταφέρουν να καταπολεμήσουν τις εξαρτήσεις τους. Okay. Και εκεί οι ομάδες αυτές παρατήρησαν πως κάποια μέλη της οικογένειας ή σύντροφοι εξαρτημένων ανθρώπων, αλκοολικών για παράδειγμα, εξαρτημένων στις ουσίες, είχαν ένα μοναδικό τρόπο σύνδεσης με τον άνθρωπο που προσπαθούσε να καταπολεμήσει τον εθισμό του, ο οποίος δεν ήταν ουσιαστικά βοηθητικός. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ μια σύζυγος ενός αλκοολικού άντρα δήλωνε συνειδητά πως ήθελε να συνεισφέρει στην αποτοξίνωση του συντρόφου της, δηλαδή το έλεγε και το εννοούσε, εγώ θέλω να βοηθήσω τον άντρα μου να κόψει το αλκοόλ, να σταματήσει να είναι αλκοολικός. Η συμπεριφορά της αυτή καθ' αυτή δεν ήταν βοηθητική, παρόλο που δεν έκανε κάτι επίτηδες συνειδητά για να σαμποτάρει την απεξάρτηση του. Λοιπόν, σου έχω εξηγήσει ξανά τι σημαίνει συνειδητό και υποσυνείδητο επίπεδο στο μυαλό μας, που με πει για το παγόβουνο, που το πάνω δηλαδή μέρος του παγόβουνου είναι το συνειδητό κομμάτι. Όλα όσα γνωρίζουμε πως νιώθουμε, γνωρίζουμε πως σκεφτόμαστε, γνωρίζουμε πως πράττουμε. Και από κάτω υπάρχει και το υποσυνείδητο. Όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στο μυαλό μας, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Να. Αναμνήσεις, φόβοι, ελπίδες, όνειρα. Υπάρχουν όλα αυτά καταγραμμένα μέσα στο μυαλό μας, αλλά δεν βρίσκονται στη συνειδητότητά μας. Είναι υποσυνείδητα. Να. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας σαμποτάρουν. Άρα, η γυναίκα ενός αλκοολικού άντρα, ενώ στο συνειδητό της επίπεδο δήλωνε ότι εγώ θέλω οπωσδήποτε να βοηθήσω τον άντρα μου να κόψει το αλκοόλ, να σταματήσει να πίνει, να μεθάει και να φέρεται άσχημα, με τη συμπεριφορά της υποσυνείδητα δεν τον βοηθούσε στο να το επιτύχει αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να έδειχνε υπερβολική ενσυναίσθηση και κατανόηση. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι αλκοολικός δεν βοηθιέται αν του δείχνεις κατανόηση και ενσυναίσθηση. Χρειάζεται να του βάλεις όρια. Να του πεις αυτό ήταν, τελείωσε, κόπηκε. Δεν σου επιτρέπω ξανά να πεις, να μεθύσεις, να φερθείς άσχημα και ούτω καθεξής. Επίσης, μπορεί μια γυναίκα της οποίας ο άνδρας ήταν αλκοολικός και προσπαθούσε να κόψει το ποτό, αν αυτός έκανε μια παρασπονδία και μεθούσε, να το συγχωρούσε αμέσως, να το συγχωρούσε εύκολα, να τον καλύπτει και γενικά χωρίς να το αντιλαμβάνεται, να έκανε πράγματα που να κρατούσαν τον άνδρα της να είναι αλκοολικός. Και αυτό οδήγησε ώστε να δημιουργηθούν ξεχωριστές ομάδες αυτοβοήθειας. Ομάδες αυτοβοήθειας είναι ομάδες ανθρώπων που έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και μαζεύονται για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Για τους συγγενείς, τους οικείους των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι, και αυτές οι ομάδες ονομάστηκαν ομάδες συνεξάρτησης. Και από εκεί προκύπτει και ο όρος συνεξάρτηση. Ωραία. Μάλιστα. Συνεξαρτημένοι είναι αυτοί που είναι μαζί με κάποιον εξαρτημένο και ασυνείδητα διευκολύνουν, κάνουν enable τη συνέχιση της εξάρτησης του. Παρόλο που όταν κάποιος διαβάζει τον όρο συνεξάρτηση, το μυαλό του θα πάει στο τι συνεξάρτηση σημαίνει δύο άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον, δεν σημαίνει αυτό. Συνεξάρτηση δεν σημαίνει ένας άνθρωπος να είναι εξαρτημένος από έναν άλλον άνθρωπο. Συνεξάρτηση σημαίνει να έχεις έναν τέτοιο τρόπο που να συνδέσει με τους άλλους ανθρώπους, ώστε να αντέχεις, να υπομένεις τις όποιες αδυναμίες, ελλείψεις ή κακοποιητικές συμπεριφορές τους, να έχεις σκοπό της ύπαρξής σου να τους ευχαριστείς, να είσαι δηλαδή people pleaser, θες να ευχαριστείς τους άλλους, no, και η αυτοεκτίμησή σου να καθορίζεται από την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέεσαι για εσένα
και όχι από εσένα τον ίδιο. Ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος είναι ετεροκαθοριζόμενος και όχι αυτοκαθοριζόμενος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτώμενος δεν νιώθει καλά για τον εαυτό του με βάση αυτά που γνωρίζει ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά πρέπει να πάει να κολλήσει πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, αυτός ο άλλος άνθρωπος να του πει καλά λόγια και τότε να έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του. Έχεις καμιά απορία σε αυτό? Όχι. Όλοι μας χρειαζόμαστε την ανατροφοδότηση από τους συνανθρώπους μας και όλοι οι άνθρωποι είμαστε σχησιακά όντα. Οι συνεξαρτώμενοι όμως στηρίζονται αποκλειστικά στη γνώμη των άλλων για να σχηματίσουν γνώμη για τον εαυτό τους. Δεν έχουν την ικανότητα να εκτιμούν ήδη τον εαυτό τους. Η αυτοεκτίμηση τους είναι μηδενική. Τι σου λέει αυτή η φράση που μόλις σου διάβασα? Δηλαδή... λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Να σχετιζόμαστε με ποια έννοια, δηλαδή? Ότι έχουμε ανάγκη τη συνδεσιμότητα. Επιθυμεί η ψυχή μας να κάνουμε φιλίες, σχέσεις, να είμαστε κοντά με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, αν έχουμε, με άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι σχεσιακό, θέλει σχέσεις ο άνθρωπος. Ναι. Όμως οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι δεν έχουν καλή γνώμη για τον εαυτό τους. Δεν έχουν καθόλου γνώμη για τον εαυτό τους. Πρέπει να τους πούν οι άλλοι ότι είναι καλοί για να το πιστέψουν. Αλλά και πάλι μπορεί να μην το πιστεύουν. Ακόμη και αν τους το λένε. Ναι. Οκ. Υπάρχει και αυτό. Σε ακούω, ναι. Ένας άνθρωπος να έχει τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση που ακόμη και αν άλλοι άνθρωποι στη ζωή του του πούν καλά λόγια για αυτόν, για παράδειγμα, μπορεί να είναι οι γονείς του. Να μην πιστεύει ότι οι γονείς του εννοούν αυτά τα καλά λόγια που λένε και να λέει μου τα λένε αυτά επειδή είναι οι γονείς μου και οι γονείς λένε καλά λόγια στα παιδιά τους. Mm. Οπότε ένα πρόσωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, το οποίο δεν πιστεύει τα καλά λόγια που του λένε οι γονείς του γι' αυτό, μπορεί να μπει στη διαδικασία να πάει να γίνει φίλος ή να δημιουργήσει μια σχέση με ένα πρόσωπο που δεν του φέρεται καλά, ή που φαίνεται πως δεν θα του φέρεται καλά, ούτως ώστε να κερδίσει ένα δύσκολο μπράβο από εκείνο το πρόσωπο. Δύσκολο μπράβο. Ναι, δηλαδή για κάποιους το μπράβο της μαμάς του μπορεί να είναι εύκολο. Μας λέει πάντα η μαμά μας μπράβο, μας λέει πάντα ότι μας αγαπά, οπότε δεν το δίνουμε υπόψη. Ναι. Οπότε αν εγώ κάνω παρέα με εκείνο το κορίτσι που με απορρίπτει και καταφέρω εκείνο το κορίτσι να με αγαπήσει και να με θεωρήσει cool, τότε θα το πιστέψω ότι είναι cool. Ναι. Και έτσι μπορεί να παρασυρθεί ένα παιδί και να γίνει συνεξαρτώμενο ενός νταΐ. Ναι. Κάπου το έχω ακούσει γι' αυτό. Πού το έχεις ακούσει? Δεν ξέρω. Κάπου το έχω ακούσει. Λοιπόν. Μία σχέση συνεξάρτησης είναι μία σχέση στην οποία ο ένας άνθρωπος, ο συνεξαρτώμενος, συνέχεια δίνει και συνέχεια προσφέρει και συνέχεια προσπαθεί να ευχαριστήσει τον άλλο και ο άλλος δεν ασχολείται. Ναι. Μία σχέση συνεξάρτησης είναι μία σχέση στην οποία το συνεξαρτώμενο πρόσωπο στέλνει συχνά μηνύματα, παίρνει τηλέφωνα, δείχνει ενδιαφέρον, ενώ το άλλο πρόσωπο είναι διάφορο. Ναι. Μία σχέση συνεξάρτησης είναι μία σχέση στην οποία το συνεξαρτώμενο πρόσωπο προσπαθεί να φέρεται καλά, προσπαθεί να δείξει αγάπη, προσπαθεί να ευχαριστήσει το άλλο πρόσωπο, αλλά το άλλο πρόσωπο το στενοχωρεί το συνεξαρτώμενο πρόσωπο και δεν τον νοιάζει. Αλλά το συνεξαρτώμενο πρόσωπο συγχωρεί με μεγάλη ευκολία τις παλιές συμπεριφορές που κάνει το άλλο πρόσωπο. Να. Μπορούσε να το σκεφτείς αυτό σε επίπεδο της ηλικίας σας, σχέσεων της ηλικίας σας? Ναι. Για πες. Παράδειγμα. Τι? Όχι πραγματικό παράδειγμα, αλλά φανταστικό παράδειγμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ φανταστικό. Να σκεφτώ εγώ, θες να πεις πραγματικό. Χωρίς ονόματος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα κορίτσι. Mm-hmm. Ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε, πολύ ψηθιούμε. Mm-hmm. Που είχε κάνει σχέση με ένα αγόρι της ηλικίας της. Και μία σχέση της ηλικίας τους. Ναι, ήταν και οι δύο στην ίδια ηλικία. Αλλά μένανε σε διαφορετικές πόλεις και έτσι μπορούσαν μόνο να μιλήσουν μέσω τα κινητά τους.
Μέσω μια εφαρμογή για να επικοινωνίας. Όπως θα μπορούσε να ήταν το Viber ή το WhatsApp ή, μια ή το Messenger. Ή το Messenger. Ναι, ναι. Μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων ηχητικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων. Ναι, τέλος πάντων. Και το κορίτσι έδειξε, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στους μήνες που είχαν σχέση. Τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, του έλεγε συνέχεια ότι τον αγαπάει, του φερότανε με αγάπη, του έλεγε ότι θα έρχομαι να σε βλέπω πάντα. Είχαν μια σχέση από απόσταση. Ναι. Αλλά το αγόρι κάποιες φορές αγνοούσε το κορίτσι. Δηλαδή, την παραμελούσε. Ναι, την παραμελούσε με μια έννοια, ας πούμε, ότι δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έλεγε ότι έχει δουλειές, έλεγε ότι έχει προπονήσεις, έλεγε ότι είναι απασχολημένος και το κορίτσι έλεγε δεν πειράζει την άλλη φορά. Το συγχωρούσε εύκολα. Το συγχωρούσε εύκολα και δεν είχα συνείδηση πράξης του. Ναι. Δηλαδή την παραμελούσε, αλλά αυτή συνέχιζε να θέλει να τον ευχαριστεί και να τον συγχωρεί και να λειτουργεί σαν πως και δεν της έχει φερθεί άσχημα. Ναι. Και γιατί το κάνει το κορίτσι αυτό, νομίζεις? Γιατί νόμιζε πως θα γινόταν καλύτερο το αγόρι με την πάροδο του χρόνου. Τώρα έχεις βρει τη μεγαλύτερη ψευδή πεποίθηση που έχουμε οι συνεξαρτημένοι άνθρωποι ή συνεξαρτώμενοι. Που πιστεύουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ότι θα καλυτερεύσει με την πάροδο του χρόνου. Ότι θα αλλάξει ο άλλος. Όσο εγώ του δείχνω αγάπη, θα αλλάξει. Όσο του φέρομαι καλά, θα αλλάξει. Είτε αυτός είναι ένας δεσμός, είτε μία φίλη, ένας φίλος. Είτε μία φιλία, είτε μία σχέση. Ναι. Θα αλλάξει ο άλλος. Εγώ θα ανέχουμε τις παλιούς συμπεριφορές, θα ανέχουμε τους κακούς τρόπους συμπεριφοράς και με την αγάπη μου θα τον αλλάξω ή θα την αλλάξω. Κανείς δεν άλλαξε με αγάπη. Ναι. Πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Όχι. Μόνο με δική τους απόφαση και δική τους προσπάθεια. Α, ναι. Αν δεν αποφασίσει κάποιος από μόνος του ότι δεν μ' αρέσει έτσι όπως είναι, θέλω να αλλάξω και βάζω πραγματική συνειδητή προσπάθεια για να αλλάξω, δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος. Ναι. Και τι γίνεται? Έρχονται συνεξαρτώμενοι και το κάνουν εύκολο για το παλιό παιδί, το παλιό κόριτσο να μην αλλάζουν. Δεν έχεις κίνητρο να αλλάξεις αν ό,τι βλακεία και να κάνεις σου τη συγχωρεί ο άλλος. Ναι. Αν τα λάθη σου περνούν απαρατήρητα. Ναι. Αν δεν έχουν συνέπειες οι πράξεις σου. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Ο συνεξαρτώμενος προσπαθεί με την αγάπη του να καλυτερεύσει τον παλιό χαρακτήρα και ο παλιό χαρακτήρας πατάει πάνω στην αγάπη του συνεξαρτώμενου για να συνεχίσει να είναι παλιό χαρακτήρας και να γίνεται ακόμα πιο παλιό χαρακτήρας. Ναι. Και αυτός είναι ο φαύλος κύκλος της κακοποίησης. Και τι είναι συνήθως αυτός ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι σε ένα συνεξαρτώμενο? Ναρκισσιστής. Μπράβο. Ψυχούλα. 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 Οι ψυχούλες φτιάχνονται να έχουν ένα συνεξαρτώμενο να τους κάνει τα χατήρια. Ναι. Και να τους τονώνει το εγώ τους. Όπου εγώ είμαι πολύ σπουδαίος, γιατί αυτό το κορίτσι που είναι ένα ωραίο κορίτσι και είναι ένα κορίτσι στην ηλικία μας που κανονικά εγώ θα έπρεπε να την παρακαλώ και αυτή να μου λέει όχι. Αλλά επειδή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση με τρέχει ξοπίσω. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Εγώ είμαι πολύ σπουδαίος επειδή αυτό το κορίτσι με τρέχει εξωπίσω. Άρα θα συνεχίσω να την παραμελώ, θα συνεχίσω να τη φτύνω, θα συνεχίσω να τη γράφω, όχι να της γράφω, να τη γράφω ναι. Για να με τρέχει περισσότερο εξωπίσω και να νιώθω ακόμη πιο σπουδαίος. Ναι. Ενώ συνεξαρτώμενος προσπαθεί να νιώσει καλά με τον οποίο ο άλλος σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε ευχαριστώ που μου φέρεις ωραία. Ενώ ο ναρκισσιστής προσπαθεί να νιώσει καλά με το να βλέπει τον άλλον να βασανίζεται για να τον ευχαριστήσει. Ναι. Πάμε πίσω στο παράδειγμα. Ήταν ένα κορίτσι, είπες, το οποίο λειτουργούσε ως συνεξαρτώμενο. Ναι. Μέσα σε αυτή τη σχέση. Και το ναι. Αγόρι λειτουργούσε ως ψυχούλα. Ψυχουλίστηκα. Ναι. Και μετά? Το κορίτσι με την πάροδο του χρόνου κατάλαβε ότι το αγόρι δεν γινόταν καλύτερο. Και κατάλαβε ότι κάτι γινότανε. Κάτι πήγαινε χείρε. Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι. Πήρε την απόφαση
Εδώ μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Ναι. Αλλά εντάξει, πήρε την απόφαση. 12 ετών πια. Ναι, πήρε την απόφαση και από τους γονείς της και από μόνη της να τον χωρίσει. Μπράβο. Και του έστειλε μήνυμα αυτά που έχει κάνει. Και αυτά που δεν έχει κάνει. Και αυτά που δεν έχει κάνει και μπορούσε να έχει κάνει. Δεν έχει απαντήσει τα μηνύματα, δεν έχει απαντήσει τα τηλέφωνα, δεν έχει πει αλήθειες. Δεν ναι. είναι εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Και το αγόρι στην αρχή παραξενεύτηκε. Έπεσε από τα σύννεφα, σου λέει, ξύπνησε τώρα αυτή. Αυτή την είχα εκεί πέρα και της έκανα έτσι και έτρεχε. Τώρα ξύπνησε. Τι γίνεται, ξύπνησαν οι σκλάβοι. Και παραξενεύτηκε και έλεγε, όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και γκαζλάιτινγκ κιόλας. Ναι. Και έχουμε μιλήσει εμείς για την γκαζλάιτινγκ. Ναι. Και έχει πει, θα είμαι καλύτερος, θα σου κάνω κι εγώ τα χατήρια που μου κάνεις κι εσύ. Θα δουλεύω κι εγώ σκληρά. Αλλά... Για τη σχέση μας. Ναι. Και καλά μια σχέση που πήγαινε καλά, ξέρω. Πήγαινε καλά μόνο σου προσπαθούσε το κορίτσι. Ναι. Το κορίτσι είπε, εγώ σταματάω να είμαι το δουλικό σου. Έπρεπε να σταματήσει και η σχέση. Ναι. Δηλαδή όσοι είναι εξαρτώμενος, τι κάνει. Πες ότι η σχέση είναι ένα ταξίδι. Ναι. Όσοι είναι εξαρτώμενος, βάζει και το αυτοκίνητο, βάζει και την οδήγηση, βάζει και τη βενζίνη, βάζει και τα σνάκια το ταξίδι, βάζει και τη μουσική, κάνει όλη την προσπάθεια. Και ο ναρκισσιστής είναι ένας κακομαθημένος επιβάτης στο ταξίδι. Ναι. Όταν που τα σπαταλάει όλα. Και δεν λέει και ευχαριστώ. Ναι. Και δεν καταλαβαίνει και τίποτα τι έγινε. Τι έγινε, έγινε κάτι. Όχι βρε, απλώς ξυπνήσαμε. Ξύπνησαν οι σκλάβοι, οι μαύροι, οι πράσινοι. Πράσινοι. Και... Είπες ότι το κορίτσι πήρε βοήθεια και από τους γονείς του, το συζήτησε. Και, ναι, το συζήτησε και κατάλαβε με τη βοήθεια από τους γονείς του ότι το αγόρι δεν είναι καλά. Δεν συμπεριφερόταν καλά. Δεν συμπεριφερόταν καλά. Δεν ήταν καλός τρόπος σχέσης αυτός. Ναι. Του έστειλε μήνυμα λοιπόν και είπε αφού κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, δεν απατάς τις κλήσεις, μου λες ψέματα. Μου λες ότι όλη την ώρα είσαι απασχολημένος. Τι μαθεύτηκε κιόλας στο ενδιάμεσο από εκεί που δεν το περίμενε το αγόρι να μαθευτεί. Ότι ήταν εθισμένο σε ένα παιχνίδι στο ίντερνετ. Α, LOL, ναι. Δεν το λένε. Ναι. Και καθόταν με τις ώρες στο LOL και ενώ έλεγε στο κορίτσι εγώ έχω προπόνηση και έχω μαθήματα και έχω διαβάσματα, ήταν στο LOL. Ναι. Άρα ταιριάζει συνεξαρτώμενο πρόσωπο με θυσμένο πρόσωπο. Θυσμένο στο ίντερνετ. Ναι. Mm. Και ψέματα. Ναι. Mm. Και του είπε αυτά που θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, να απαντήσει, να πει ότι έχω αυτό και αυτό και αυτό, να πει ότι έχω δουλειά και δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορούσε να κάνει το σωστό, να μην λέει ψέματα. Και... Μπορούσε να δείξει συμπόνια στα συναισθήματα της κοπέλας. Ναι. Ενώ έδειχνε αναισθησία. Ναι. Και εγώ κεντρισμό. Εγώ είμαι και κανείς άλλος. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω το τηλέφωνο. Εγώ. Δεν υπήρχαν πουθενά τα συναισθήματα της κοπέλας. Ναι. Κάτι όμως που έκανε η κοπέλα είναι χαρακτηριστικό στους ανθρώπους που παθαίνουν συνεξάρτηση. Δηλαδή... Ότι όσο αυτός την απέριπτε, αυτή κολλούσε περισσότερο. Ναι. Την έστειλε περισσότερο τηλέφωνο, ναι. Του στέλνε περισσότερα μηνύματα. Ναι. Δεν ξενέρωσε δηλαδή. Ναι. Αλλά κάποιες φορές στεναχωρήθηκε και έλεγε... Όλες τις φορές στεναχωρήθηκε. Ναι, μα όλες τις φορές, αλλά έπαιρνε το κουράγιο κάθε φορά και έλεγε, ας πούμε, εγώ θα τα καταφέρω, δεν θα με αγνοεί άλλο και θα μου δίνει σημασία. Αλλά όσο πιο πολύ προσπαθούσε, τόσο πιο πολύ χειρότερα τα έκανε. Άρα, ο συνεξαρτώμενος προσπαθεί να επιτύχει κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ να το επιτύχει. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με την αγάπη μας, αλλάζουν με την δική τους συνειδητή απόφαση και προσπάθεια. Ναι. Και μετά το κορίτσι αποφάσισε να αλλάξει τον εαυτό της. Ναι. Και να δει πώς μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό της. Ναι, το πρόβλημα της να συνδέεται συνεξαρτητικά με άλλους ανθρώπους. Ναι. Και στη βάση... και αποφάσισε ότι δεν πρέπει να δίνει στους ανθρώπους πολλές ευκαιρίες. Α, μπράβο, πες στο μωρό μου. Πόσες ευκαιρίες δίνουν στους ανθρώπους. Δίνουμε τι? Πόσες ευκαιρίες δίνουν στους ανθρώπους.
Τουλάχιστον δύο. Μία. Μία. Αλήθεια. Εγώ δεν το ξέρα. Μία! Μία και μοναδική. Μία ευκαιρία. Δηλαδή, ξεκινάς μία υπόθεση, η οποία είναι μια φιλία, είναι μια γνωριμή, είναι μια σχέση, είναι μια συνεργασία. Από την αρχή είναι καλή, δεν εξηγούμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να λέμε ότι εγώ σε αυτή τη σχέση, σε αυτή τη γνωριμία, σε αυτή τη φιλία μπορώ να προσφέρω αυτά και αυτά και αυτά και περιμένω αυτά και αυτά και αυτά. Πρέπει να βάζουμε τα όρια μας από την αρχή. Ναι. Πες ότι ξεκίνησε μια γνωριμία, μια σχέση, μπήκαν τα όρια ή δεν μπήκαν τα όρια. Γιατί μπορεί και οι άνθρωποι να ντρέπονται να βάλουν όρια, είναι και αυτό. Μάλλον δεν μπήκαν. Στην περίπτωση αυτή δεν είχαν μπει. Και κάνει ο άλλος το πρώτο σοβαρό λάθος. Εκεί δίνεις την πρώτη και μοναδική ευκαιρία. Ναι. Λες, αυτό που έκανες με στενοχώρησε για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Το κορίτσι όμως σε κάποια φάση είχε κάνει ένα σκηνικό και είχε πει «Δεν μου δίνει σημασία, όταν παίρνω τηλέφωνα με γράφεις, μου λες ψέματα». Και είχε πει το αγόρι «Θα γίνω καλύτερο, σου το υπόσχομαι». Την πρώτη ευκαιρία. Ναι. Μετά την πρώτη ευκαιρία. Αυτή το συγχώρεσε στην αρχή. Άρα του έδωσε μια ευκαιρία, το συγχώρεσε. Ναι. Αλλά μετά είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε και καλά και αυτό συνεχίστηκε για κάποιους μήνες, αλλά μετά δεν το άντεξε και πήρε την πρωτοβουλία να το σταματήσει. Άρα το κορίτσι πόσες ευκαιρίες είχε δώσει, 100, 200, 300, πόσες? 13. Άρα αν είχε δώσει μόνο μία, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν, θα το τελείωνε εκεί πέρα. Πιο νωρίς και θα βασανιζόταν λιγότερο. Ναι. Γιατί κάτι που πρέπει να το πούμε για να το καταλάβουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, είναι ότι μία σχέση στην οποία είμαστε συνεξαρτώμενοι δεν μπορεί να μας δώσει χαρά. Μόνο άγχος μπορεί να μας δώσει. Και λύπη. Και απογοήτευση. Και, και πώς το λένε, να πιστεύουμε λιγότερα για τον εαυτό μας, ας πούμε. Ναι, μας ρίχνει κι άλλο κάτω την αυτοπεποίθηση μας και την αυτοεκτίμηση μας. Να πούμε, κανείς δεν θα με αγαπήσει, κανείς δεν θα με εκτιμήσει ποτέ, θα είμαι πάντα μία... Ζητιάνα της αγάπης, ναι. Ζητιάνα της προσοχής, ζητιάνα της απάντησης στο μήνυμα ή στο τηλεφώνημα. Θα μένω πάντα στο διαβάστηκε. Θα μένω για πάντα στο διαβάστηκε ή στο δεν διαβάστηκε. Στο δεν διαβάστηκε. Δεν διαβάστηκε. Ούτε καν διαβάστηκε. Ούτε καν. Ούτε καν στάλθηκε. Ούτε καν Άρα δίνουμε μια ευκαιρία. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει κακές προθέσεις και μπορεί να μην έχει καταλάβει τα όρια μας ή να μην έχουμε βάλει τα όρια μας. Οπότε αν... Μπορεί να βιάστηκε να πάρει συμπεράσματα και δεν σκέφτηκε να θέσει όρια, ας πούμε. Και οι δύο μπορεί να μην έχουν θέσει όρια. Είναι καλή ιδέα και το λέμε από τώρα για να το έχουμε υπόψη μας και σε μελλοντικές μας σχέσεις, ότι είναι καλά να βάζουμε από την αρχή τα όρια μας. Και αν κάποιος είναι ψυχούλα, άμα από την αρχή του πεις εγώ δεν δέχομαι να είμαστε σε μια φιλία που να είναι μονομερής, θέλω και να δίνω αλλά και να παίρνω, θέλω ανταπόδοση, ανταπόδοση σημαίνει δίνω, παίρνω, παίρνω, δίνω, όχι να δίνει μόνο ένας, γιατί όσο είναι εξαρτώμενος μόνο δίνει και η ψυχούλα μόνο παίρνει. Ναι. Αν βάλεις τέτοια όρια από την αρχή σε μια γνωριμία, αν ο άλλος ή άλλη είναι ψυχούλα, μπορεί να μην ξεκινήσει τη γνωριμία και τότε τι θα γίνει? Έχεις γλιτώσει από αχρίαστο πόνο. Α, ναι. Όταν δίνεις μόνο μια ευκαιρία. Και όταν βάζεις όρια από την αρχή. Ναι. Γιατί πολλές φορές εγώ μου στέλνουν στο κανάλι και σχολεία και μηνύματα και λένε ναι, Θεκλά, λες να πηγαίνουμε στο πρώτο ραντεβού και να βάζουμε τα όρια μας από το πρώτο ραντεβού. Μετά δεν θα βγαίνει κανείς μαζί μας έξω. Άμα πάμε στο πρώτο ραντεβού και λέμε εγώ είμαι αυτή και μπορώ να προσφέρω αυτά και θέλω αυτά και είμαστε ξεκάθαροι, οι άλλοι δεν θα πάνε και δεύτερο ραντεβού και δεν θα φτιάξουν σχέση. Και εγώ λέω καλύτερα παρά να φτιάξουν μια σχέση στην οποία είναι ψυχούλες και εμείς συνεξαρτώμενοι. Αυτό το φόβο έχουν οι άνθρωποι. Ότι αν βάλω όρια από την αρχή. Δεν θα τα δεχτούνε, ναι. Και θα φύγουνε οι άνθρωποι τους, ας πούμε. Ναι, τι θα έλεγε όμως ένα κορίτσι το οποίο έχει ζήσει, ξέρω εγώ, την εμπειρία για 5 μήνες, 6 μήνες να τη γράφει ένα κόρη. Θα προτιμούσε αυτή η εμπειρία να τελείωνε στον πρώτο μήνα, ναι, παρά, ναι, να το ζήσει τόσο καιρό. Ναι. Γιατί όσο είσαι μέσα σε εκείνη τη σχέση που είσαι συνεξαρτώμενος, νομίζεις ότι κάτι έχεις κάνει, νομίζεις ότι έχεις σχέση.
Ενώ στην πραγματικότητα έχεις σχέση. Ναι. Ωραίο λογοπαίγνιο, δεν είναι. Ποιο ήταν το λογοπαίγνιο, τώρα δεν κατάλαβα. Νομίζεις, ο συνεξαρτώμενος νομίζει πως έχει σχέση. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα έχει, χωρίς το σίγμα, σχέση. Νομίζει πως έχει σχέση, νομίζεις πως έχει σχέση, αλλά στην πραγματικότητα έχει σχέση. Δηλαδή δεν είναι σχέση αυτό, ρε παιδί. Ναι. Το κόψουμε αυτό. Ή για 12 ετών και πάνω πάει αυτό το λογοπαίγνιο. Ωραίο είναι, μου αρέσει. Έχει σχέση. Νομίζεις πως έχει σχέση, αλλά κυρία μου έχει σχέση. Κύριε. Να τη σχέσω για σχέσεις, τις σχέσεις με τις ψυχούλες. Σκέτη ταλαιπωρία, δεν είναι. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Η συνεξάρτηση είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Συμβαίνει συχνά. Ειδικά στους εφήβους περισσότερο, θα έλεγα εγώ. Μπορεί κάποιος εφήβος να είναι συνεξαρτώμενος από μια ομάδα δημοφιλών παιδιών. Ναι. Δηλαδή να θέλει ένας έφηβος να κάνει παρέα με τα cool παιδιά. Να προσφέρει, να προσφέρει, να προσφέρει και να μην παίρνει τίποτα. Να παίρνει μόνο, ας πούμε, κακά λόγια, ας πούμε. Άσχημα λόγια. Μπορεί η ομάδα των cool παιδιών να εκμεταλλευτούν ένα παιδί που είναι πρόθυμο να είναι people pleaser, να είναι πρόθυμο να τους ευχαριστήσει. Να το στέλνουν αυτό το παιδί να τους κάνει τις δουλειές του. Ναι. Να το εκμεταλλεύονται. Ναι. Και μετά, με την πρώτη ευκαιρία, να το κλωτσίσουν να πάρει. Δηλαδή, μπορεί το συνεξαρτώμενο παιδί που θέλει να μπει στην παρέα των κουλ να είναι το παιδί των καθηγητών. Ναι. Μπορεί, να μετά δεν λέμε πολύ ψηφιακό, μπορεί ένα κορίτσι, ρε παιδί μου, πριν πολλά χρόνια, να ήταν κόρη μιας καθηγήτριας σε ένα σχολείο και να προσπαθούσε να την κάνουν παρέα τα κουλ παιδιά. Και τα κουλ παιδιά να την έκαναν παρέα επειδή ήταν η μαμά της καθηγήτρια στην τάξη. Ναι. Όταν όμως η μαμά της σταμάτησε να είναι καθηγήτρια στην τάξη, την έκανα στην άκρη. Ναι. Γιατί πλέον δεν είχαν κάποιο συμφέρον να την κάνουν παρέα. Ναι. Ή μπορεί ένα παιδί να γνωρίσει ένα άλλο παιδί το οποίο να είναι μέλος μιας ομάδας δημοφιλών και cool παιδιών, το οποίο να είναι μόνο του σε μια δραστηριότητα. Και άμα είναι μόνο του να βαριέται και να κάνει παρέα με ένα παιδί που δεν είναι ιδιαίτερα cool. Όμως βρεθεί μαζί με τους άλλους cool, να τον παρατάει. Ή να στέκονται όλοι μαζί και να κάνουν έτσι. Εσύ. Ναι. Πρέπει να πας σε μια εκδρομή δηλαδή και να κάνουν. Δεν λέμε. Ναι. Λέμε, δεν λέμε, παραλέμε. Λοιπόν, θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο για τη συνεξάρτηση? Όχι. Όχι. Τι είναι η συνεξάρτηση? Είναι όταν είσαι people pleaser, έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό σου, προσφέρεις και δεν παίρνεις. Άμπρακο. Και συμβιβάζεσαι με τα ψίχουλα. Είσαι σαν ένα σκυλάκι το οποίο πας και τρως από τα ψίχουλα που παίζουν, πέφτουν κάτω από το τραπέζι των ψυχούλων, τα ψίχουλα των ψυχούλων. Αυτό δεν κάνει κιολάκι. Αγάπη μου, θέλει να πω. Ναι. Ναι, αλλά του δίνουμε και κάτι. Μα τρώει τα ψίχουλά μας. Τρώει τα ψίχουλά μας. Δηλαδή όταν αφήνουμε μακαρόνια, ας πούμε. Τα αποφάγια μας, άλλο τα αποφάγια. Ναι, άλλη τα αποφάγια. Τα ψίχουλα. Το bread crumbing είναι ένας όρος στα αγγλικά που έχει να κάνει με τα ψίχουλα του ψωμιού. Και ναι. Ένας άνθρωπος που είναι people pleaser χαίρεται να του δώσεις και 2-3 ψίχουλα. Ενώ ένας άνθρωπος που δεν είναι people pleaser θέλει το κομμάτι του ψωμιού που το αναλογεί. Ναι. Δηλαδή οι συνεξαρτώμενοι δεν διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν. Δεν διεκδικούν τον σεβασμό, δεν διεκδικούν την ανταπόδοση. Ευχαριστούνται, ναι, και με τα λίγα. Ναι. Απλώς περισσότερο ευχαριστούνται τον άλλο να βασανίσετε. Χρησιμοποιούν τους άλλους. Μιλάς για τις ψυχούλες εσύ. Ναι. Οι ψυχούλες ευχαριστούνται να βασανίζουν τους άλλους. Τους δίνουν λίγο τόσο ώστε να τους έχουν στην υπηρεσία τους. Ναι. Οι ψυχούλες δεν πρόκειται να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους ώστε να κερδίσουν ουσιαστικά μια σχέση. Οπότε αν βάλεις όρια σε μια ψυχούλα, σε έναν ναρκισσιστή, θα πει τσάου και θα γλιτώσεις από αυτό. Ναι. Αυτά για σήμερα. Αυτά. Θα χαρούμε στα σχόλια να διαβάσουμε τις απόψεις σας. Ναι. Θες να σου γράψω κάτι, τι? Έχω μια... Έχω μια νέα πρόταση.
Ακούω όλα αυτά. Είναι πρόταση για τραγούδι. Είναι το νέο άλμπουμ. Θέλω Swift, βεβαίως, γιατί είστε Swifties και τσίφτισες. Swifties και τσίφτισες. Το πήραμε το δώρο από τη Ρούλα, την κυρία Ρούλα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Who's Afraid of Little Old Me? Ποιος είναι φοβισμένος από το μικρό μου εαυτό? Wow, είναι στο καινούριο άλμπουμ. Στο καινούριο άλμπουμ. Who's Afraid of Little Old Me? Wow, μ' αρέσει ο τίτλος. Ναι. Και πρόκειται από τότε που της έκαναν bullying και επέστρεψε δυνατή, ας πούμε. Remittery. Ναι. Μιλάς τότε με τον Kenny West την ιστορία και την Καρτάσιαν ναι. Και την Beyoncé. Ναι, όλα αυτά. Και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτά. Ναι. Αυτό τα έβαλε σε τραγούδι. Το 2009. Ναι. Και εσύ γεννήθηκες το 2011. Ναι. Αλλά τα ξέρεις αυτά γιατί γνωρίζουμε τη σύγχρονη pop ιστορία. Ναι. Του μεγαλύτερου μύθου της παγκοσμίου pop σκηνής. Ναι. Της Taylor Swift. Βέβαια. Και Swiftises και τσίφτισες. Θεωρώ ότι η Taylor και σε συνέντευξη της και στο βιβλιαράκι που είσαι και διαβάζεις, αλλά και σε στίχους μιλάει εναντίον της συνεξάρτησης και υπέρ της ενδυνάμωσης των ανθρώπων που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και γίνονται people pleasers. Ναι. Και είναι ένας λόγος που την αγαπάμε. Ναι. Και τα μηνύματα που βγαίνουν από τους στίχους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παιδιά 12 ετών Γιάννο, αυτό ήταν... Και ενήλικες επίσης. Είπαμε παιδιά μέχρι 128 ετών. Και 129 ερχόμαστε, δεν κάνουμε. Και 130. Και 131, άμα θέλετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το έκτο βίντεο από τη σειρά ψυχοεκπαιδεύοντας. Τώρα την επόμενη εβδομάδα. Την Γογό, ψυχοεκπαίδευση μαζί με την Γογό, ψυχοεκπαίδευση για, 12, για παιδιά 12 ετών Γιάννο. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στα βαθιά σεξι νερά του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου. Είναι νερό η άλλη για να συνέλθει. Το περιμένει πώς και πώς. Κάναμε. Όχι, δεν το περιμένω. Θα βλέπω εφιάλτες. Θα βλέπω εφιάλτες στα βράδια. Λοιπόν. Θα με πνίξεις με το νερό. Μην και πως σου μωρέ. Τη δροσιά του έχεις. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το Sex Ed για παιδιά 12 ετών και άνω, γιατί το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου μας έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το Sex». Να δω τι θα μου διαβάσεις από εκεί μέσα. Αυτό θα έλεγα τώρα, να δω τι θα σου διαβάσω από εκεί μέσα. Θα το μεταφέρουμε. Θα το μεταφέρουμε στην ηλικία 12 ετών και άνω. Θα αναμένετε πολλά γέλια την άλλη φορά. Θα αναμένετε γέλια, θα αναμένετε τσιρίδες, θα αναμένετε ενθουσιασμούς, γενικά μια έτσι. Στο τέλος, θα πάρω τηλέφωνο τη γειτόνισσα και θα της πω βοήθεια, με κακοποιούν. Με κακοποιούν, μου κάνουν συμφωνητήριο και λέγω. Κακοποίησε θα ήταν να μην σου κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ξέρεις ότι έχει γονείς που δεν κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα, κάθονται εκεί πέρα στη μέση. Ναι, και μετά γίνονται, είναι επικίνδυνα να δεχθούν κακοποίηση γιατί δεν ξέρουν τι είναι υγιές και τι όχι. Και θα μάθουμε για αυτά και για τη συνένεση και για το consent και τις ηλικίες. Στο επόμενο! Γεια σου, Swifties! Γεια! Με τα χέρια τώρα. Χέρια πιάνω. Ναι, ναι. Άβαφα και τον δύο. Γεια! Α, τα χέρια σου είναι ζεστά. Είδες. Γεια! Άντε.